Κύριε Σκυσάφη, αν έρθει ένας πολίτης σήμερα και ζητήσει το δικό μου ποθενέσχες από τη Βουλή, η Βουλή δεν θα το δώσει. Αν δεν ζητήσει τα ιστορικά ποθενέσχες, τα οποία θα περιγράφουν την πορεία των περιουσιακών μου στοιχείων από τότε που μπήκα στη Βουλή μέχρι σήμερα, πάλι δεν θα τα δώσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Αντί να ζητάμε από επιτροπές δικαστικών να κάνουν ελέγχους στα ποθενέσχες, να αναρτήσουμε ως Βουλή στο διαδίκτυο τα ποθενέσχες όλων των βουλευτών από τη στιγμή που μπήκαν στη Βουλή μέχρι σήμερα, ώστε να φαίνεται η περιουσιακή κατάσταση των συναδέλφων τη στιγμή που μπήκαν στη Βουλή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, να μπει κάποιος στη Βουλή πλούσιος. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν μπαίνει φτωχός και βγαίνει πλούσιος. Γι' αυτό μας κατηγορούν οι πολίτες. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε αυτό το πολύ απλό βήμα, το οποίο θα δείξει ότι πραγματικά όταν μιλάμε για διαφάνεια το εννοούμε, να το κάνουμε πράξη. Κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει αυτή την πρόταση επανελειμμένως. Δεν την έχω καταθέσει μόνο εγώ, την έχει καταθέσει η Διεθνής Διαφάνεια και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με τα ζητήματα διαφθοράς. Και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι τάχατες η αρχή των προσωπικών δεδομένων αντιτίθεται σε μια τέτοια δημοσιοποίηση.